Ο επόμενος καλεσμένος είναι ο Γιώργος Αδαλής, ο οικονομέτρης και αναλυτής. Διότι σήμερα θέλαμε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα για αυτό που το έχει περιγράψει και από εδώ και από τη συχνότητα και από τις αντιθέσεις δύο μήνες πίσω. Και το βλέπουμε ότι γίνεται παντού, γίνεται πανικός. Πολλές φορές στην υπαρκτή διατροφική, επισιτιστική και κρίση των αλυσίδων διανομής, προσθέστε και την τεχνητή κρίση από τους έχοντες και κατέχουν. Προσθέστε, λοιπόν, τα είχε περιγράψει. Τώρα οδηγίες από τον κεντρικό τραπεζίτη στην Αγγλία μέχρι έκτακτα σχέδια και γενικώς το κλίμα σορευτικό. Αν βάλετε ότι η Ινδία αποφάσισε να απαγορεύσει τις εξαγωγές σιτηρών, ακόμη μεγαλύτερο το θέμα. Καλημέρα, κύριε Αδαλή. Καλημέρα, κύριε Σαχίδη. Να πω για τους ακροατές, τους φανατικούς σε ό,τι λέτε, ελπίζω όχι ακρίτως, να σας κρίνουν και εσάς, ότι θα είναι και αύριο ο Γιώργος Αδαλής μετά τις 11.30. Οπότε μη μου αρχίσουν τα μηνύματα, τον έβγαλες 5 λεπτά. Θέλω μια γενική εικόνα όμως όλων αυτών που έχετε περιγράψει ένα δίμηνο πίσω, που τώρα πια από επίσημα χείλη περιγράφονται από τη μία άκρη ως την άλλη. Ναι, αυτό το οποίο, σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, κύριε Σαχίδη, αυτό το οποίο προέχει να δούμε στο τέλος αυτής της αλυσίδας είναι ένα άρθρο προειδοποίησης 19 Μαρτίου του 2022, όπου πάλι μας έλεγαν ότι τελειώνουμε με τον Πούτιν, τελειώνουμε με την κρίση, τελειώνουμε όλα, μη φοβάστε, δεν έρχεται πληθωρισμός, είναι όλα καλά. Στο SL Press του Λιγερού που είχε δημοσιευθεί, του Σταύρου του Λιγερού, δύο άρθρα ήταν στην ουσία. Πόσο ο Πούτιν έφαγε με το άλογο τους αξιωματικούς του Biden, και μιλούσα για τον αξιωματικό της ενεργειακής ασφάλειας και τον αξιωματικό της πολιτικής αξιοπιστίας. Και το δεύτερο ήταν με τίτλο «Ο Πούτιν, τα διελιστήρια και η πύργη του Biden». Σύνδεση με το πρώτο. Δεν είδε κανένας το μεγάλο παιχνίδι που παίζεται με τα διελιστήρια? Συγγνώμη, κύριε Σαχίδη, δηλαδή δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρώπους μέσα από τις λάσπες της αγοράς του ρογοναθράκου να δει ότι η επόμενη κίνηση στη σκακέρα του Πούτιν ήταν τα διελιστήρια? Έχει συμβεί από χθες κάτι τραγικό, ένα πολύ άγριο σήμα, το οποίο πάλι εξακολουθούν να μην τα λένε. Και εξακολουθούν να στέκονται στους χρηματιστηριακούς δείκτες, τις αναλύσεις, τις τεχνικές, τις τιμές και το άλλο, τα άλλα, και ξεχνάνε την βασική προοπτική, που η βασική προοπτική είναι ο πυρήνας της οικονομίας. Δυστυχώς, από τον Ιανουάριο του 2020 που είχαμε προβλέψει ότι αυτό που θα δούμε δεν θα έχει προηγούμενο, πάνω από δύο χρόνια ήταν αυτή η συζήτησή μας και μιλούσα για τον COVID, έχει γίνει μόδα και έχει καθιερωθεί σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε οι θεραπείες που δίνονται να είναι χειρότερες από τις ίδιες τις ασθένειες. Έγινε μόδα και δεν το καταλάβαμε αυτό το πράγμα, δεν είδανε. Θα σας πω κάποια στοιχεία για να καταλάβει ο κόσμος πόσο σοβαρά και διαφορετικά είναι τα πράγματα, διαφορετικά σοβαρά. Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια δεν έχει αιώνες που ξανά είχαμε, γαμώ πολλές φορές. Τελευταία περίοδο στο κράκ του 2014 είχε πάει 130-135. Οι τιμές της αντλίας όμως είδατε να έχουν καμία σχέση με τις σημερινές τότε? Διότι το κράκ της αγοράς ενέργειας που στήκησε θέσεις εργασίας, εταιρείες, φαλιμέντα, προβλήματα σε χώρες, οδήγησε στις τιμές στα 130 δολάρια, αλλά... Για παράδειγμα, στην Αμερική οι τιμές στην Αγγλία ήταν περίπου στα 2,5 δολάρια η αμόλυβδη και εκεί περίπου το ντίζελ. Σήμερα, με χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου, στα 110, έστω και τεχνητά με διάφορους τρόπους, θα τις συζητήσουμε αν έρθει η ώρα, οι τιμές στην Αγγλία στην Αμερική είναι, προσέξτε τώρα, 4,5 δολάρια το γαλόνι, που ένα γαλόνι είναι 4 λίτρα, υπενθυμίζω. 4,5 δολάρια το γαλόνι για την αμόλυβδη και 5,65 το ντίζελ. Πιο ακριβό. Δεν το κατάλαβε κανένας ότι ετοιμάζει αυτή τη στιγμή ο Πούτιν μια δεύτερη επίθεση στα διελιστήρια? Δεν είδε κανένας ότι πολλά διελιστήρια στην Ευρώπη είναι του Πούτιν? Στην Αμερική είναι τρίτων, όπως η Αράμκο. Δεν είδε κανένας ότι στην Αμερική τους έπιασε η πρασινάδα και από την πολύ πρασινάδα
είτε κλείσαν τα διελιστήρια γιατί τους μύριζε η ναύθα, είτε στρέψαν τα διελιστήρια στη μετατροπή της από διελιστήρια πετρελαίου, τα κάνανε σε εργαστήρια βιομάζας. Αυτά πληρώνονται, κύριε Σαχίνη, και τα πληρώνουμε τώρα. Με τι τα πληρώνουμε? Τα πληρώνουμε με έναν εθελοτυφλώντας μάλλον, πώς, λέγοντας ότι εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό, έχουμε έναν πληθωρισμούλι που τον ξανά είχαμε πριν 40 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ανεβάζουν οι τράπεζες τα επιτόκια, αλλά ξέρετε, η φούσκα των ακινήτων μπορεί και να μην σκάσει. Ακούστε τι μας λένε. Ξέρετε κάτι, εντάξει, έχουμε ακριβές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά τι είναι που επειδή πληρώνατε 150 ευρώ ρεύμα, τώρα καλείστε να πληρώσετε 700, 800 και 900. Θα το φτιάξουμε. Δεν θα ξαναπληρώσετε ποτέ πενταπλάσιες και εξαπλάσιες τιμές ρεύματος, είπε η κυβέρνηση της Ελλάδας. Αλλά τι εννοούσε? Ότι θα πληρώσετε είτε τριπλάσιες, αλλά μπορεί και δεκαπλάσιες. Αλλά πενταπλάσιες όχι όμως. Το πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι η τεκμαρτή μεταβλητότητα σε όλα. Δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή στις αγορές που να ασχολείται με την πράξη των προβλημάτων, όχι με τις θεωρίες, το τι θα θέλαμε ή το τι μας λένε. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να καταρτήσει αυτή τη στιγμή ένα προϋπολογισμό, είτε για την επιχείρησή του, είτε για τη χώρα του, αν πρόκειται για υπουργό, αλλά ούτε και καν για τον οικογενειακό του προϋπολογισμό. Ποιος ξέρει και μπορεί να μου πει αύριο τι θα κάνουμε? Το χειρότερο είναι ότι φύγαμε, κύριε Σαχίνη, από την πραγματικότητα, από την πραγματική οικονομία και πήγαμε σε κάποιες θεωρίες οι οποίες είναι θεωρίες της φούσκας. Θεωρίες που διωγγώνουν τα συναισθήματα, αυξάνουν τα θετικά συναισθήματα ψευδώς ή και το αντίθετο πολλές φορές, και φτιάχνουμε φούσκες οι οποίες όταν σκάνε πέφτει πολύ κλάμα. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Όχι, δεν θα αρχίσετε σήμερα, θα το κάνετε αύριο αυτό αναλυτικά. Πολύ ευχαρίστω, Σάρα. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, όπως έχει καταλήξει από την εντελώς εσφαλμένη διαχείριση όλων αυτών των οποίων είδαμε, τι είναι? Είναι να πάρουμε πίσω, να πάρουν μάλλον πίσω, τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν για τη διαχείριση της πανδημίας. Γι' αυτό και βλέπετε καμία κυβέρνηση, πέραν τους ψιθύρους και κάποια λόγια και κάποια γενικόλογα, δεν αντιδρά στο τεράστιο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια, στα μέταλλα. Αλλά δεν αντιδρά ούτε και στο τεράστιο κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα. Γιατί δεν αντιδρά? Πείτε μου, γιατί δεν αντιδρά? Γιατί όλα αυτά είναι εναλλακτικές δαπάνες. Δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο μην πάρεις τα αυτοκίνητα σου να πας στη δουλειά. Δεν μπορείς να πεις στα λεωφορεία μην βάλετε ντίζελ για να μεταφέρετε τον κόσμο. Δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο σήμερα μη φας και αύριο, αλλά φάει σε τρεις μέρες. Όλα αυτά είναι ανελαστικά. Με δεδομένο ότι όλα αυτά είναι ανελαστικά και περιέχουν ΦΠΑ, οι αυξημένες τιμές είναι δεδομένο ότι επιφέρουν περισσότερα έσοδα από τον αυξημένο ΦΠΑ και γενικώ τους φόρους. Μπαίνουν στα ταμεία λοιπόν και διευκό των Αγίων Πατέρων ημών, νυν υπερπάντων ο αγώνας να μαζέψουμε χρήματα για να πληρώσουμε τα σπασμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής κυρίως για την λανθασμένη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Γιατί δεν κάνουν ένα ακόμα lockdown τώρα που ήταν τόσο επιτυχημένο και τόσο διαφημισμένο? Γιατί δεν κάνουν ένα lockdown τώρα να καταστρέψω πλήρως τον τουρισμό, να τον αφανίσουν? Έληξε η πανδημία, κύριε Σαχίνη. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, με το ιατρικό τους κομμάτι, αλλά εσείς είσαι ο κατεξοχήν σημείο αναφοράς που έχει ασχοληθεί στην ελληνική δημοσιογραφία και έχει ασχοληθεί με άριστο τρόπο. Έληξε η πανδημία, κύριε Σαχίνη, τον νικήσαμε τον ιό? Από μικροφόνου, ναι. Μπορώ να σας από πω. Μικροφόνου. Μάλιστα. Γιατί δεν κάνουμε ένα άλλο lockdown? Και γιατί δεν βγαίνουν να πούνε ένα συγγνώμη στον κόσμο για την τεράστια οικονομική καταστροφή που έφερε στον πλανήτη? Και τώρα αυτή τη στιγμή η θεραπεία που χρησιμοποιήθηκε τότε πάει να μεταμορφωθεί και να πούμε ότι για όλα αυτά φταίει ο Πούτιν. Ποιος Πούτιν φταίει? Ποιος Πούτιν φταίει? Γιατί την ενεργειακή κρίση την έφερε ο Πούτιν ή προϋπάρχει από το 2014? Το μονοπόλιο Γερμανίας Πούτιν ήρθε τώρα ή προϋπήρχε εδώ και 10 χρόνια και συμφωνούσαν όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν μίλησε κανένας εναντίον του. Τώρα λοιπόν θυμηθήκανε ότι υπάρχει διατροφικό πρόβλημα,
όταν δίνανε λεφτά στους αγρότες να εξέλθουν από την παραγωγή, να αλλάξουν επάγγελμα και να γίνουν ξενοδόχοι. Όταν δίνανε λεφτά στους αλληλείς να κόβουν τα καΐκια τους, δεν ξέραν ότι θα έρθει η μέρα που αυτό το γραμμάτιο θα πληρωθεί πανάκριβα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε, κύριε Σαχίνη, στον πυρήνα του προβλήματος. Και ο πυρήνας του προβλήματος είναι ένας. Πρέπει να ταΐσουμε τον κόσμο. Και τον κόσμο δεν μπορεί να του δώσει να φάει με παραμύθια, ψέματα και λόγια εκ του καθέδρας. Πρέπει να δράσεις και να δράσεις πάνω στην πραγματική οικονομία. Που τι σημαίνει αυτό? Αντί για να φυτεύεις ηλιακά, να πείσεις τον κόσμο να πάει να φυτέψει πραγματικά προϊόντα για να έχουμε επάρκεια. Αντί για να φυτεύεις ανεμογεννήτριες, να πείσεις τον κόσμο να μπει οργανωμένα στην αγροτική παραγωγή. Αντί για να παρακαλάς ποιον? Δεν θέλετε τον, πώς τον είπανε τον Πούτιν, τον είπανε διαταραγμένη προσωπικότητα, έτσι. Και τώρα πού πάνε? Πάνε στον Μαδούρο, που θα σας δώσω ένα αποκλειστικό σήμερα, στον Μαδούρο, ο οποίος δεν είναι διαταραγμένη προσωπικότητα ο Μαδούρο, τι είναι? Τι μας λέγατε τόσα χρόνια? Θα σας δώσω λοιπόν ένα αποκλειστικό από τη Miami Herald, είναι μια εφημερίδα που γράφει πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τη Λατινική Αμερική. Λοιπόν, το ξέρουμε ότι ήδη σήμερα η Αμερική κάνει την πρώτη κίνηση στη Βενεζουέλα για να, πώς το λένε, για να άρει τις κυρώσεις και να πάνε οι δύο χώρες πολύ κοντά και μάλιστα έχουν συμφωνήσει για να μπει η Σεύρον εκεί στη Βενεζουέλα ως εταιρεία και να κάνει επενδύσεις ώστε να αυξήσει την παραγωγή της η Βενεζουέλα, να βγάλουν τον Κάρλος Φλόρες που είναι πώς το λένε, ανιψιός του Μαδούρο. Mm-hmm. Και να βγάλουν δηλαδή τη Βενεζουέλα από τη λίστα των κυρώσεων, αρκεί να βγει αυτός ο τύπος μέσα από την ο συγγενής του Μαδούρο, μέσα από την εταιρεία τη δημόσια του πετρελαίου της Βενεζουέλα. Κύριε Δαλή, τώρα που είναι ο Γκουαϊδό ο ΑΕΟ, θα σας πω. Όχι, και το δεύτερο, το δεύτερο είναι ότι να φέρουν στο ίδιο τραπέζι τον Γκουαϊδό με τον Μαδούρο, ώστε να κάνουν μια ωραία παρέα, διότι ξέρετε, κατήργησε η Καλιφόρνια τις εισαγωγές την εξόρυξη πετρελαίου και τώρα εισάγει μόνο από τον Αμαζόνιο, αλλά από ποια πλευρά του Αμαζόνιο? Από την πλευρά της Βενεζουέλας. Και για να μην ξεσηκωθούν οι Greenpeace και όλοι αυτοί, τα φάβουν όλα αυτά τα πράγματα και τα περνάνε στις ειδήσεις όπως να είναι. Κούνια που τους κούναγε. Στις αγορές όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Όλα τα γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε. Το δούλεμα που τρώει ο κόσμος 2,5 χρόνια είναι πρωτοφανέστατο. Δεν έχει ξανασημειωθεί στην ιστορία του ανθρώπινου γένους να δουλεύουν τόσοι λίγοι άνθρωποι τόσους πολλούς. Τελεία. Αύριο 11:30 ακριβώς συντονιστείτε στον 984, διότι θα ανοίξει πλήρως τη βεντάλια ο κύριος Αδαλής. Του ζητούμε συγγνώμη για σήμερα, το κατανοεί, ξέρει από... Τα στοιχεία που θέλω να δώσω, ναι, όντως σήμερα δεν προλαβαίνουμε να τα δώσουμε. Εγώ υπόσχομαι στον κόσμο ότι θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ μακράν, κύριε Σαχίνη, από την θεωρία, τη θεώρηση ή τα γενικόλογα ή τις ευχές που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί όταν θέλουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Είναι στοιχεία μέσα από τα βαθιά ύδατα, μέσα από τις λάσπες των γεωτρυπάνων και στοιχεία μέσα από τον πραγματικό κόσμο της αγοράς ενέργειας, όχι αυτό που μας σερβίρουν. Κύριε Δαλή, ζητούμε συγγνώμη για σήμερα, αλλά γνωρίζετε από τη ροή εκπομπών. Γνωρίζετε. Αύριο όμως έχουμε καταρχάς τους ακροατές εδώ που θα μας φάνε ζωντανούς, βλέπω εδώ τα μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα προς το παρόν, ραντεβού αύριο το πρωί.